Έλα τώρα. Προσπάθησε να σκοτώσει το κουνούπι στον αέρα. Πόσο ωραία χτυπάει το μικρό ρολόι. Οι μικροί άνθρωποι δεν μπορούν να ακούν βαρύς ήχους. Με τις γαργάρες όμως γελάμε όλοι. Ωραίο ήταν και το απόγευμα σήμερα. Ακόμα έχω στο χέρι μου τη μυρωδιά του. Όχι βέβαια το απογεύματος, αλλά του σώματός του. Αλλά δεν μπορώ να του μιλήσω για το απόγευμα. Δεν θα με καταλάβει. Μετά έκλαψα. Μου λέει, μου τη δίνει όταν κλαις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε και δεν τον ρώτησα. Μιλάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Γι' αυτό κοιταζόμαστε. Συχνά και πολλή ώρα. Φτάνει πια. Το απόγευμα πήρε και ένα βιβλίο μαζί της. Ξαφνικά κοιτάχτηκε στο καθρεφτάκι και άρχισε να τεντώνει το δέρμα της και μετά να βάφεται. Γιατί έβαψε τα χείλια της τόσο κόκκινα, αφού ο δρόμος ήταν εντελώς άδειος. Ήταν εντελώς ησυχία. Εντελώς ησυχία. Ησυχία. Ένα διόρροφο σπίτι άσπρο και μία κουκουλωτή βεράντα από καταπληκτικό μαύρο κάγκελο. Γιατί να μου λέει ψέματα, άραγε. Είπα, να το τέλειο σπίτι. Αλλά κάποιος ήταν πίσω από το παράθυρο και με κοίταζε με φόβο. Γι' αυτό έφυγα. Δεν θα φύγει ξανά. Ίσως μάθει να αγαπά. Όταν ήταν στο γρασίδι με τις λεύκες, είπε, δεν μ' αρέσουν τα σπίτια. Ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε οι άνθρωποι. Εδώ θέλω να μείνω. Για πάντα.
σημαντινός ήλιος, αλλά πίσω από τα σπίτια και τους κήπους. Στέκομαι. Είμαι σε τέλεια αρμονία. Δεν έχω καμία υποχρέωση και κανένας δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι μου. Thank you.
υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν είναι σίγουροι αν τους αγαπάνε. Βάζουμε το δάχτυλό μας κοντά στο στόμα της γάτας και τη ρωτάμε. Αύριο λοιπόν θα το περιμένει στην παραλία.
Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε και αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης, τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο, μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός, συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια, μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα, αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Γιατί, γιατί σήμερα που ο ήλιος με κινήσεις Θεού ειδονιστεί, τα φύλλα των δέντρων γυαλίζει απάνω στα παγκάκια. Γιατί, γιατί ο Μάρκος να λείπει, γιατί να μην ζει.
Χτύπησε όλες τις πόρτες, τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσανε μάταια. Φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Του μεευτηρίου της Έλενας άκουσα ήχο πιάνου. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι. Ένας βασιλιάς.
αυτήν καμία άλλη δεν γνωρίζουμε, ούτε και θα βρεθεί ποτέ. Thank you.
Αλλάζα, παιδί.
πέλεο πηγές και μια δική σου ερωτική χειρονομία. Ενώ τώρα να μασώντας ακατάλληλες τροφές ερευνώ με παιδική ανησυχία μήπως και βρω το κωδικό μηχανισμό, την ουσία που θα δέσει το γλυκό.
το τρένο με τις κούπλες των ενοχών και των αραχνιασμένων παραμυθιών. Λένε Happy and Express για καμουφλάζ σαμποτάζ.
άγχος γίνεται κακός γκρίνος. Έπεσε ο ένας κρίκος, τρίτιο ολόχρυσο φεγγάρι. Το τι έχει μείνει απάνω στο κρεβάτι, αίματα και μέλι, πάρε το χαμπάρι. Πως μόνο αν διαλύσεις του μυαλού μου την κυψέλη, τότε θα πας στο μέλι. Θα σ' αγαπήσω. Η κυψέλη είναι αφόρητη. Είτε φορητή, είτε αφόρητη. Είτε διοκτική, είτε πιασμένη. Η ζωή στην κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα από κομμάτια, καθρέφτες, από φίλους, από δίσκους, από μίσους, από σεξ, από δίσκους, από φίλους, από μίσους, από σεξ, από δίσκους, από πλέξαμε ξανά στο παιχνίδι της κυψέλης. Απ' στη σύνταξη δελτίου ανακαιλίας διέλης. Αποφύσαμε να δούμε επαφές, αγράφες από εντός διακεφαλιά. Μάλλον σαν άκρη του κόσμου, αλλά το μετά της, καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστό και άγνωστο. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις, φαίνονται μέσα, μόνο μέσα, από ένα κολονάτο λουτήρι, αστραφτερή διαφάνεια, που περιέχει ένα ειδήποτε ρουμπινί. Στο χείλος του ποτηριού είναι στερεωμένη μισή φέτα πορτοκάλι. Το ποτήρι αυτό πρέπει να αγγίζει σχεδόν το μάτι σου. Το ποτήρι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εικόνες που βλέπεις από μέσα του, φιλτραρισμένες πότε από την αστραφτερή διαφάνεια, πότε από το ειδήποτε ρουμπίνι. Η φέτα πορτοκάλι δεν εμποδίζει, αλλά εξάπτει τη χυμώδη σου σύσταση. Μετά τη σύντομη θέα, κλείνεσαι μέσα σου, διαχέεσαι παντού, αδειάζοντας το ειδήποτο μέσα στο στόμα σου. Στο στόμα του.